Ομοσπονδία στο Κυπριακό, ύστερα και από την ενημέρωση που έκανε στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Μια ενημέρωση που κινήθηκε σε καλό και επικοδομητικό κλίμα. Δεν είναι από μένα που εξαρτάται αν θα καθησυχάσουν ή όχι. Νομίζω ότι έδωσα μια σαφέστατη εικόνα που βρισκόμαστε. Και συνεπώς στο καλοπιστία του καθενός εναπόκειται. Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση ξεκίνησε με ανάγνωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εγγράφου έκτασης 53 σελίδων, με το οποίο έκανε ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων των τελευταίων 16 μηνών. Στο κείμενο καταγράφονται οι συγκλήσεις, οι συναντηλήψεις αλλά και οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών και στα 6 κεφάλαια του Κυπριακού. Οι πολιτικοί αρχηγοί υπέβαλαν δεκάδες ερωτήσεις και διευκρινήσεις, με τον πρόεδρο Αναστασιάδη να απάντα σε αυτές. Πάντοτε είναι χρήσιμες οι όποιες οπωσδήποτε παρεμβολές, αλλά αρκεί να κατανοούμε όλοι ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που έχουν παραπάνω προνόμια στο Εθνικό Συμβούλιο. Και ο νοήτο. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, μεταβαίνοντας στη Νέα Υόρκη και στην τριμερή συνάντηση, έχει στις αποσκευές του δύο έγγραφα, τα οποία θα θέσει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το πρώτο έγγραφο αφορά την καταγραφή όλων των διαφωνιών στα 6 κεφάλαια, η οποία δεν έχει εξαντληθεί και ξεπερνά τα 171 θέματα. Το δεύτερο είναι το έγγραφο που επέδωσαν τα Ηνωμένα Έθνη με άλλα 103 ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων, αλλά οι δύο ηγέτες θα πρέπει να τα συμφωνήσουν ώστε να προχωρήσει η διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού. Από ναρκοθέτηση, η οικονομική βιωσιμότητα, σύσταση ομάδας Ηνωμένων Εθνών για εφαρμογή της λύσης, ετοιμασία συντάγματος, σημαία και εθνικό ύμνο του Ομοσπονδιακού Κράτους, αριθμός δημοσίων υπαλλήλων που θα το στελεχώνουν. Δεν είναι όλα που αφορούν διαχείριση από τα Ηνωμένα Έθνη. Ένας σημαντικός κατάλογος εκείνων των θεμάτων αφορούν θέματα των Ηνωμένων Εθνών. Και αν θέλετε, εδώ είναι και η όποια εμπλοκή των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέλησε και τις κόκκινες του γραμμές εν ώψη της τριμερούς στη Νέα Υόρκη. Δεν θα γίνει καταγραφή συγκλήσεων. Δεν θα υπάρξει ενδιάμεση συμφωνία. Δεν πρόκειται να συμφωνηθεί πολυμερής. Δεν θα υπάρξουν χρονοδιαγράμματα ή επιδιαιτησία. Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, θα πραγματοποιήσει 6 θεματικές συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου. Μάλιστα, στην παρουσία των επικεφαλής των ομάδων εργασίας για κάθε κεφάλαιο, έτσι ώστε να απαντηθούν τυχόν ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από την ενημέρωση, από την μελέτη των εργασιών.